Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Την σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, πρότεινε ως πρόεδρο την Τώρα Μπακογιάννη. 60 νέα κρούσματα COVID-19 στην χώρα μας, τα 40 είναι εισαγόμενα. Μάχη με τις φλόγες της ΑΠΕΣ, προς διερεύνηση τα αίτια της πυρκαγιάς. Την σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο κ. Μητσοτάκης ανταποκρίνεται στο αίτημα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών φορέων της Θράκης. Το πόρισμα της επιτροπής αυτής θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών, ενώ ο Πρωθυπουργός προτείνει ως Πρόεδρο της Επιτροπής την Ντόρα Μπακογιάννη. Την σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την Θράκη ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών φορέων της Θράκης, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα την σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Πέτσας. Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής θα πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός προτείνει ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά τα χρόνια ως Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θράκη. Άλλωστε, οι συχνές του επισκέψεις στην περιοχή μας ήταν ως όλη τη διάρκεια πυκνές και το ενδιαφέρον του ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σήμερα ως Πρωθυπουργός λοιπόν, αντιλαμβανόμενος την ιδιαιτερότητα την οποία έχει η περιοχή μας, η Θράκη μας, κάνει ένα βήμα παραπάνω, καθότι η ανάπτυξη της περιοχής αυτής με πρόταση του Πρωθυπουργού χρειάζεται συνένεση όλων των πολιτικών κομμάτων και χρειάζεται κουβέντα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η οποία θα αποδώσει και θα δώσει τα αποτελέσματά της σε 6 μήνες. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη θέση λοιπόν σήμερα του Πρωθυπουργού, προτείνει στον Πρόεδρο της Βουλής τη σύσταση διακομματικής επιτροπής και μάλιστα προτείνει για την επιτροπή αυτή μία έμπειρη πολιτικό, γνώστη των θεμάτων της Θράκης, όπου όποτε χρειάστηκε η περιοχή μας για να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία η ίδια ξέρει πάρα πολύ καλά να χειριστεί και δεν είναι άλλη από την Ντόρα την Μπακογιάννη. Ελπίζουμε εμείς ως κομματική οργάνωση, ύστερα από όλη αυτή τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει παρέα με όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής, να αποδώσει η επιτροπή αυτή και να έχουμε σύντομα αποτελέσματα αναπτυξιακά για την περιοχή μας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά τους μιλούν για επικοινωνιακό τρίκ που στόχο έχει να αποπροσανατολίσει τους στρατιώτες από την αδυναμία στήριξης της κυβέρνησης στην περιοχή, ζητώντας από τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κατονομάσουν ένα ή δύο βασικά έργα που έγιναν στην περιοχή. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του νεομητσοτακισμού συνεχίζει τις επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις, πράξεις και οτιδήποτε άλλο. Χθες ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη με πρόεδρο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Θα πρέπει να θυμίσω ότι το 1992 παραδόθηκε στη Βουλή στις 14 Φεβρουαρίου το πόρισμα της τότε διακομματικής επιτροπής που συστάθηκε για τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή επί εποχής πατέρα Μητσοτάκη και στην εποχή του Ιού Μητσοτάκη έχουμε βάλει την ίδια κίνηση. Αλλά μετά από 28 χρόνια, σε αυτά τα 28 χρόνια, αυτό το πόρισμα θάφτηκε κάπου σε κάποια σιρτάρια. Αν το διαβάζει κανείς και σήμερα μπορεί σε πολλά σημεία να δει ότι είναι ακόμη επίκαιρο. Αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στον Εύρο, όπου έχει και μια πολύ μεγάλη δύναμη, εγώ θα επαναφέρω, δεν έχει κάνει τίποτα, έτσι, ποτέ. Θα επαναφέρω ένα ερώτημα το οποίο έχω θέσει τώρα το τελευταίο διάστημα προς τους βουλευτές, τους νυν, τους πρώην,
τα στελέχη της ΝΟΔΕ να μας πούνε ένα έως δύο έργα από το 1984 έως σήμερα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στον Εύρο. Μια δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι και όσοι πάλεψαν με τις φλόγες της Άπες. Λόγω των δυνατών ανέμων, η κατάσβεση αποδείχθη πολύ δύσκολη ακόμα και με τη συνδρομή από αέρα. Να σημειωθεί πως ο Εύρος δεν απέστειλε το πυροσβεστικό του ελικόπτερο, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται ακόμη στην Ουγκάντα. Μια δύσκολη νύχτα γεμάτη φόβο πέρασαν οι κάτοικοι των Σαπών, καθώς αρκετοί μάλιστα αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Πρόκειται για τους κάτοικους του οικισμού Ποντίων Σαπών, που για λόγους ασφαλείας έφυγαν, καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν. Ακόμη δεν έχει γίνει εκτίμηση της πυρκαγιάς, αν και κανένα σπίτι δεν καταστράφηκε από τις φλόγες. Η δασική καταστροφή είναι πολύ νωρίς ακόμα όμως για να υπολογιστεί. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος οικισμός ήταν το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του reportal.gr, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 το απόγευμα της 5ης, όταν όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι είδαν τους πρώτους καπνούς βόρεια, αλλά και πολύ κοντά στον οικισμό τους. Ο οικισμός των Ποντίων απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την πόλη των Σαπών, η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα του διευρυμένου Δήμου Μαρονία Σαπών. Στον οικισμό ζουν περίπου 2.000 άτομα και από αυτούς μεγάλη μερίδα είναι ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, κινητικά και μη. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τις Άπες, ενώ στο σημείο κατέφτασαν και ενισχύσεις από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Κομωτινής, αλλά και από άλλα κλιμάκια της Θράκης. Από τις απογευματινές ώρες ξεκίνησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος με πετζετέλ και καναντέρ από Χρυσούπολη και Θεσσαλονίκη. Επιποδό στο σημείο βρέθηκαν και όλοι οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, της ελληνικής αστυνομίας, άνθρωποι από τον Δήμο Μαρονίας Σαπών, του Βοήθεια στο Σπίτι, των Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο έργο συνέδραμαν δασοφύλακες, άνθρωποι του ΕΚΑΒ, οι γειτονικοί Δήμοι Κομωτινής και Αριανών, καθώς και εθελοντές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 61 πυροσβέστες, 22 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων οχημάτων και 3 αλφαφή. Τα οχήματα και τα πληρώματα έφτασαν από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ τελικά η φωτιά οριοθετήθηκε σε δύο μέθωπα, εκ των οποίων το ένα απειλούσε τον οικισμό και το άλλο ήταν βαθύτερα στο δάσος. Σύμφωνα με το χρόνος.gr, οι αιστείες της πυρκαγιάς αυξανόταν συνεχώς τις απογευματινές ώρες και ο άνεμος οδηγούσε τις φλόγες προς τον οικισμό Ποντίων Σαπών, γι' αυτό και ελήφθη έγκαιρα η απόφαση εκένωσης του οικισμού. Όλοι οι κάτοικοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στις Άπες ή σε πιο μακρινά μέρη, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη μέρημνα για τους ηλικιωμένους και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Η Εκκλησία των Σαπών άνοιξε τις πόρτες της για να φέρουν καταφύγιο οι άνθρωποι από τον οικισμό, όπως και οι δομές του Δήμου, οι σύλλογοι, το γήπεδο και άλλοι. Κάτοικοι των Σαπών άνοιξαν τα σπίτια τους για ανθρώπους του οικισμού. Οι πολίτες υπάκουσαν στις εντολές των αρμοδίων και πειθάρχησαν στην εκένωση. Με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό, οι αρμόδιοι χάραξαν έκτακτες αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό, κόβοντας τη βλάστηση. Οι ρήψεις από αέρος συνεχίστηκαν όσο υπήρξε φως. Όπως αναφέρθηκε, τα πετζετέλ και τα καναντέρ προήλθαν από τη Χρυσούπολη και Θεσσαλονίκη, καθώς όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, το πυροσβεστικό ελικόπτερο του Εύρου βρίσκεται ακόμα στη μακρινή Αφρική και πιο συγκεκριμένα στην Ουγκάντα. Η έλλειψή του ήταν καταφανή στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σαπών και για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκε να έρθουν ελικόπτερα από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο κύριος Πέτροβιτς έγραψε στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανέστατο το έλλειμμα συνδρομής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην πυρκαγιά των Σαπών. Έπρεπε, όπως είχαμε τηθεί, να αφηχθεί στην Αλεξανδρούπολη μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυστυχώς, πληροφορήθηκε ότι πιθανόν έρχεται την άλλη εβδομάδα, γιατί ακόμη βρίσκεται στην Ουγκάντα. Θλίψη επικρατεί στους κύκλους των ένστολων που διαφυλάσσουν τα σύνορα του Εύρου, αφού νεκρός βρέθηκε στην οικία του γνωστός συνοριοφύλακας της περιοχής. Τα αίτια του θανάτου του διερευνούνται ακόμη και σύντομα θα βγει το πόρισμα του ιατροδικαστή. Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του συνοριοφύλακας που υπηρετεί στον Εύρο. Ο 52χρονος άνδρας, αστυνομικός, είχε άδεια τις τελευταίες ημέρες και έμενε μόνος του στην οικία του. Υπηρετούσε στο τμήμα συνοριοφυλακής Ισακίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδος και όπως αποκαλύφθηκε από τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Αναμένονται βέβαια τα αποτελέσματα της νεκροψίας ώστε να ερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συνάδελφοί του το χαρακτήρισαν άνθρωπο με ήθος και αρχές και υψηλό επαγγελματισμό. Η προσφορά του τα τελευταία χρόνια στα δρόμενα του Εύρου ήταν πολύ μεγάλη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων έχει εκφράσει ήδη τα συλληπιτήριά της. Από χτες το απόγευμα θρηνεί η οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας του Εύρου, θρηνεί μια υπηρεσία συνοριακής φύλαξης, ένας συνοριοφύλακας με σίγμα κεφαλαίο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας εξαιρετικός φίλος, απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για εμάς τους συναδέλφους όταν φεύγουν έτσι άδικα συνάδελφοί μας. Το μόνο που μπορούμε ως Ένωση Συνοριακών Φυλάκων να ευχηθούμε συλληπιτήρια στους οικείους τους. Ο Κώστας ήταν ένας από εμάς, ο Κώστας θα είναι πάντα δίπλα μας.
ελαφρύ το χώμα που θα σκράσει, καλό παράδεισο να έχει. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού είναι 60, εκ των οποίων τα 40 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 3.732. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 10 ασθενείς. Ένας 93χρονος από τον Εχήνο, ο μεγαλύτερος ηλικία ασθενής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που νόσησε από τον κορονοϊό, αποθεραπεύτηκε για την 5η πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, δόθηκαν άλλα 2 εξιτήρια και συγκεκριμένα σε έναν άνδρα 54 ετών από το Λοφάριο Σαπών και σε μια γυναίκα 61 χρόνων από την Κομωτινή, ενώ δεν σημειώθηκε καμία νέα εισαγωγή. Συνολικά, 424 άτομα βρέθηκαν θετικά στον ιό από την αρχή της πανδημίας στην περιφέρειά μας. Από αυτά, μόνο τα 109 νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, δόθηκαν 80 εξιτήρια, ενώ καταγράφηκαν 19 θάνατοι. Σήμερα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 10. Από αυτά, οι 4 ασθενείς είναι στην COVID-19, 1 στην ΜΕΘ και 5 στη ΜΕΛ. Θετικό κρούσμα στον κορονοϊό εντοπίστηκε επίσης η εργαζόμενη του νοσοκομείου της Ξάνθης. Πρόκειται για εργαζόμενη που βρέθηκε θετική, αλλά δεν είχε έρθει σε επαφή με συναδέλφους της τις προηγούμενες μέρες. Είναι ασυμπτωματική και παραμένει σε κατοίκον περιορισμό για προληπτικούς λόγους. Οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και κίνδυνος διασποράς. Επίσης, ενίσχυση των ελέγχων και υποχρέωση να επιδεικνύουν πρόσφατο αρνητικό τεστ για όσους εισέρχονται από τον Προμαχώνα στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στα μέτρα που αποφασίστηκαν στην διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ενισχύονται οι κινητές μονάδες για τη διενέργεια τεστ και, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, οι τουρίστες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα PLF 24 ώρες πριν από το ταξίδι στην Ελλάδα. 60 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην χώρα, εκ των οποίων τα 40 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 40 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοσάνης, 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 8 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται πλέον σε 3.732, εκ των οποίων το 54,5% αφορά άνδρες. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 193 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9. Από το σύνολο των 3.732 κρουσμάτων, τα 962 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό, τα 1.962 σχετίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται με ταξίδι, ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 47 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι τα 76 έτη. Σε 8 μηνιαίες δόσεις θα εξοφληθεί ο φετινός φορός εισοδήματος και σε 6 δόσεις ο ένφια. Αυτό έγινε γνωστό με βάση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα προκύψει με την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις και του έμφυα σε 6 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή και αφορά την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών και την κεφαλαία αγορά. Προβλέπεται ακόμη η έκπτωση φόρου 2% για εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης έως τις 31 Ιουλίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη του νομοσχεδίου, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα προκύψει με την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων μπορεί να εξοφληθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις αντί 3 διμηνιαίων δόσεων που ίσχυε έως πέρυσι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 5 επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 2%.
Ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκαθάριση, καταβάλλεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί για 6 δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 7 επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε μέχρι τις 29 Ιουλίου του 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών. Ο ΕΝΦΙΑ, ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου του 2020, καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Επιστρέφουμε στην πυρκαγιά που επικρατεί στις Σάπες, να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλε, καλησπέρα. Γεια σας. Ευτυχώς δεν επικρατεί πλέον. Έχει περιοριστεί, έχει σβήσει. Έχει περιοριστεί. Εντελώς, και είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Βέβαια υπάρχουν εκεί πυροσβεστικά οχήματα για πανενδεχόμενο. Ευτυχώς όμως έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά, οπότε είμαστε ήσυχοι. Υπάρχει πλήρη κατάσβεση ή υπάρχουν ακόμα μερικές μικρές εστίες οι οποίες έχουν παραμείνει και κάτι? Όχι, είναι λίγο κάποιοι καπνοί οι οποίοι εστιάζουμε ότι, σύμφωνα και με την εκτίμηση της πυροσβεστικής, ότι είναι από τα σκουπίδια που πετούσαν εκεί κάποιοι κάτοικοι του οικισμού, και ξέρετε τα σκουπίδια πολύ πιο γρήγορα, πιο δύσκολα σβήνουνε. Ναι. Ναι, σβήνουνε, γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν 3 οχήματα και περίπου 12 άντρες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή παρουσία για οποιαδήποτε έτσι αναστροφή της κατάστασης ή οποιαδήποτε έτσι αρνητική εξέλιξη. Πώς ήταν χθες το βράδυ, κύριε Δήμαρχε, πώς πέρασε το βράδυ, ήταν δύσκολο? Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, γιατί εκεί με τους άνδρες της πυροσβεστικής, στην ηγεσία της περιφερειακής πυροσβεστικής και τον στρατηγό που ήταν από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα χαράματα δόθηκε η μάχη. Ευτυχώς είχαμε κάνει τις ζώνες πυρασφάλειας πιο μπροστά και μπορούσαν να προσεγγίσουν πολύ μέσα στο δάσος οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα γκρέντερ και τα αντισυμπή του Δήμου δουλεύανε μέχρι τις 4 το πρωί και ανοίγανε δρόμους, δημιουργούσαν άλλα σημεία πυρασφαλείας και βοηθούσαν το έργο της πυροσβεστικής. Επάρκεια νερού υπήρχε σε όλα τα σημεία και σε όλα τα επίπεδα, γιατί κάτι τέτοιο πέρυσι δυστυχώς δεν υπήρχε, και αν δεν λαμβάναμε τα μέτρα που έπρεπε να λάβουμε, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την χθεσινή πυρκαγιά. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά βοήθησαν και μέχρι το πρωί 4.30-5 η ώρα είχε περιοριστεί και είχε ελεγχθεί εντελώς. Μετά τις 6 το πρώτο φως άρχισαν να έρχονται τα αεροπλάνα, ήρθε και ένα ελικόπτερο από την Αχίαλο. Υδροδοτούνταν από το φράγμα του Ιασίου που είναι πολύ δίπλα, πολύ κοντά εκεί, σε 5-10 λεπτά ήταν η κάθε απόσταση, ας πούμε, για την ρήψη. Και ολοκληρώθηκε εντελώς η προσπάθεια και το έργο της πυροσβεστικής και με τη βοήθεια της δική μας. Κύριε Χαριτόπουλε, εσείς που γνωρίζετε καλά την περιοχή, η καταστροφή ήταν μεγάλη που προκλήθηκε? Ήταν μεγάλη με την εξής, ήταν 550 στρέμματα, ήταν δασώδης έκταση, ήταν μια αναδάσωση που είχε γίνει περίπου πριν 30 χρόνια σε εκείνη την περιοχή. Ήταν ένα όμορφο δασίλειο, αλλά επιτρέψτε μου να πω, αν και δεν είναι και πολύ δόκιμος ο όρος, αλλά για να γίνει κατανοητό, ήταν η μικρότερη δυνατή καταστροφή. Αφού με αυτή την ένταση της φωτιάς, με τον άνεμο που υπήρχε και την άμεση εξάπλωση της, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα και δεν είχαμε ζημιά σε σπίτια ή περιουσίες. Το τρίτο μετά είναι το κακό αυτό με το δάσος, αλλά για μένα είναι το μικρότερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί. Κύριε Χαριτόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να μοιράσει αυτή την Κυριακή το Τζόκερ σε έναν ή περισσότερους νικητές της πρώτης κατηγορίας που θα κατορθώσουν να μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 τυχερούς αριθμούς. Στην κλήρωση της 5ης 9 Ιουλίου σημειώθηκε τζάκποτ και δεν βρέθηκε μεγάλος νικητής. Υπήρξαν όμως δύο νικητές στην δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού που κέρδισαν από 26.196 ευρώ. Ο καθένας, η κλήρωση της Τζόκερ της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube. Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ έχουν προθεσμία έως τις 9.30 το βράδυ της Κυριακής για να καταθέσουν τα δελτία τους σε κάποιο πρακτορείο ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά μέσω του joker.gr. Στο θυμοφιλές παιχνίδι του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται πλέον 3 εβδομαδιαίες κληρώσεις. Στις καθιερωμένες κληρώσεις της 5ης και της Κυριακής έχει προσθεθεί και μια νέα κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες 2020, με μεγάλα να είναι τα ποσοστά των βαθμολογιών κάτω από τη βάση, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, της ιστορίας και της χημίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς ένας στους δύο μαθητές έγραψαν κάτω από 10. Τέλος στην αγωνία των περίπου 100.000 υποψηφίων για εισαγωγή στις 77.970 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπήκε, καθώς μετά τις 12 το μεσημέρι αναρτήθηκαν στα σχολεία οι βαθμολογίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας είναι ανοιχτή και πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, είτε επισκεπτόμενοι το λύκειό τους, είτε στη διεύθυνση αυτή. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τα αποτελέσματά του χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό του και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Από σήμερα, λοιπόν, οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον ΑΕΗ, θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια που συγκέντρωσαν προκειμένου να κάνουν τις τελικές τους επιλογές για τον μηχανογραφικό. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8.30, έφτασαν με εταιρεία ταχυμεταφορών οι βαθμολογίες των γραπτών, των υποψηφίων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Βεβαίως, αυτές οι βαθμολογίες είναι για τα βασικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα τα οποία τελείωσαν χθες, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Ήρθαν λοιπόν οι διευθυντές και οι διευθύντριες των αντιστοίχων επαγγελματικών και γενικών λύκειων, παρέλαβαν τις βαθμολογίες, τις οποίες θα επεξεργαστούν με την έννοια ότι θα κάνουν αντιπαραβολή των βαθμολογιών που υπάρχουν στα αποκόμματα των τετραδίων των υποψηφίων και στις βαθμολογίες που έχουν έρθει σε δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση έχει και τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, ενώ η άλλη κατάσταση, η οποία και θα ανακοινωθεί μετά τη μία στους πίνακες ανακοινώσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, έχει μόνο τους κωδικούς των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους. Μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση και διασπορά των βαθμολογιών άνω του 10, χωρίς ωστόσο να έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των υποψηφίων που αρίστευσαν, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη γενική εικόνα των φετινών βαθμολογιών των υποψηφίων των πανελλαδικών. Μάλιστα, στα μαθήματα των μαθηματικών, αρχαίων ελληνικών, της ιστορίας και της χημίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς ένας στους δύο μαθητές έγραψαν κάτω από 10. Ειδικότερα τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση είναι 58,84% στα μαθηματικά, 50,8% στην ιστορία, 48,2% στη χημεία και 47% στα αρχαία ελληνικά. Στο μάθημα της έκθεσης, το θέμα της φιλαναγνωσίας φαίνεται να δυσκόλεψε πολύ τους υποψήφιους, αφού το 36,9% εξ αυτών έγραψε κάτω από τη βάση. Αμέσως, επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών υπήρξε μεταξύ 11 και 14, που έλαβε το 25,25% των υποψηφίων. Μετά τη μία που θα ανοίξει και το σύστημα, πλατφόρμα δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφοι θα έχουν δύο δυνατότητες. Είτε να μπουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους κωδικούς τους και να δουν τη βαθμολογία τους, είτε να πάνε στις σχολικές μονάδες και γνωρίζοντας τον κωδικό τους να δουν τη βαθμολογία που θα έχει αναρτηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες. Εμείς από την πλευρά μας θα ήθελα να ευχηθούμε σε όλους τους υποψηφίους καλά αποτελέσματα, προπάντων υγεία, γιατί είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη ως προς τα υγειονομικά ζητήματα. Και εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα για κάποιους, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι πάντοτε συμβαίνει στη ζωή μας να έχουμε κάποιες ατυχίες, κάποιες αστοχίες, αλλά πάντοτε υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Και άρα λοιπόν εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στους υποψηφίους, πρώτον καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, και δεύτερον, οι βαθμολογίες τώρα ανακοινώνονται, αλλά θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα
τα οποία ελπίζω να ανακοινωθούν στα τέλη του Αυγούστου, για να δούμε αν πράγματι ο κάθε υποψήφιος ή κάθε υποψήφια θα έχει εισαχθεί σε κάποια σχολή και κυρίως αν θα έχει εισαχθεί στη σχολή της προτίμησης του. Με αφορμή λοιπόν την γνωστοποίηση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες του 2020, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δόκτωρ Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο σταδιοδρομίας. Κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τέλος λοιπόν για τις Πανελλήνιες, αφού βγήκανε και οι βαθμολογίες, θέλουμε να ακούσουμε τη δικιά σας την άποψη πώς να διαχειριστούν το από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα οι μαθητές στην όλη κατάσταση, δεδομένου, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και το προηγούμενο ρεπορτάζ, κάποιες βαθμολογίες ήταν αρκετά χαμηλές, κάποια μαθήματα δυσκολεύτηκαν. Θα ήθελα αρχικά ένα σχόλιο από εσάς για τα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Παρακολούθησαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το προηγούμενο ρεπορτάζ και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούμε από εδώ και πέρα την βαθμολογία μας. Mm-hmm. Ξέρετε, το γεγονός ότι ένα τεράστιο ποσοστό των παιδιών τα πήγε χειρότερα από την περσινή χρονιά, αυτό αναμένεται να επηρεάσει και τις βάσεις και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο σε όλους τους υποψηφίους. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι προσέχουμε πώς θα κάνουμε με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώσαμε το καλύτερο δυνατό μηχανογραφικό. Αυτό το οποίο πολλές φορές τα παιδιά και οι γονείς κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος είναι ότι πήγαιναν ελαφρώς χειρότερα ή και πολύ χειρότερα από ό,τι περιμένανε ή και το αντίθετο αποτέλεσμα, πηγαίνοντας πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένανε. Mm-hmm. Θεωρούν ότι το μηχανογραφικό είναι μια εύκολη υπόθεση ή είναι μια υπόθεση που πρέπει να την κάνουν πολύ γρήγορα ή πολύ επιφανειακά. Υπάρχουν καλές ευκαιρίες ακόμα και για τα παιδιά που δεν τα πετύχανε καλά. Θα δώσω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουν. Οι τηλεθεατές. Mm-hmm. Έχουμε σχολές, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι σε πολύ χαμηλές βαθμολογίες, που συνδέεται με ένα πολύ δυναμικό κλάδο, τον κλάδο των logistics. Για ένα παιδί το οποίο δεν πέτυχε τα αναμενόμενα, είναι μια επιλογή. 6, 7, 8, 9 χιλιάδες μόρια. Έχουμε τμήματα όπως το μηχανικό οικονομίας και διοίκησης, που πάλι είναι σε χαμηλές βαθμολογίες, που συνδέεται με τον κλάδο της χρηματοοικονομικής μηχανικής, που είναι από τους τρομερά αναδυόμενους κλάδους παγκοσμίως. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έπιασα εγώ τα υψηλόβαθμα τμήματα έχει επέλθει η συντέλεια του κόσμου ή δεν έχω επιλογές. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές ακόμα και στις αυτούς που έχουν γράψει ή δεν έχουν γράψει καλά. Έχουν γράψει κοντά στη βάση, ας πούμε. Αυτό λέτε, κύριε Ταουσάνη. Ακριβώς αυτό λέω. Και εκεί πρέπει να πω στα παιδιά, θα θέλω να το λέω με πολύ αγάπη, ότι μην απογοητεύεστε. Προσπαθήστε να βρείτε με τα μόρια που έχετε, αν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αλλά και στα παιδιά που τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Να μην εφησυχάσουν στις μία-δύο επιλογές. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα κινηθούν οι βάσεις, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά. Οπότε, ακόμα και εμείς που είχαμε πολύ ψηλές βαθμολογίες, να ψάξουμε να διαβεβαιώσουμε ότι πράγματι είμαστε σε αυτά τα τμήματα και σε αυτούς τους κλάδους που μας ενδιαφέρουν. Και το βασικότερο, να ακολουθήσουμε 2-3 βασικούς κανόνες. Πρώτον, να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό με βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά μας και τα θέλω μας. Δεύτερον, να βρούμε τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν και να διαβάσουμε προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα και τους κλάδους που συνδέεται με το τμήμα. Και τρίτον, και ίσως κάτι που πολλές φορές παραβλέπουμε, δεν κοιτάμε τι γίνεται στη σημερινή αγορά εργασίας. Κοιτάμε τι πρόκειται να έρθει στην αγορά εργασίας που απευθυνόμαστε εμείς. Και τα παιδιά που είναι σήμερα στην αγορά εργασίας, που είναι σήμερα στο πρώτο έτος με το καλό, απευθύνονται στην αγορά εργασίας του 2026, 27, 28. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο από αυτό που αναφέρατε, κύριε Ταουσάνη, που μιλήσατε για αυτά που θέλει ο καθένας ουσιαστικά να επιλέξει. Θεωρείτε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια μεγαλύτερη πίεση, οικογενειακή, ας το πούμε, προκειμένου ένας μαθητής συνήθως δεν διαλέγει αυτό που θέλει, αλλά διαλέγει, για παράδειγμα, αυτό που του επιβάλλουν μέσα σε εισαγωγικά οι γονείς του? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που λέτε και έρχομαι να το επιβεβαιώσω με χιλιάδες παραδείγματα παιδιών που έχω βοηθήσει στο μηχανογραφικό, που έχω συναντήσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η οικογενειακή πίεση πολλές φορές ή και η οικογενειακή παράδοση είναι μια καταλυτική παράμετρος στην επιλογή των παιδιών. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω κάτι στους γονείς. Το ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για κάποια επαγγέλματα και δεν αναφέρομαι στο επάγγελμα που εξασκεί ο καθένας μας που έχει μια πολύ αντικειμενική άποψη και μπορεί να μεταφέρει την εικόνα. Για όλα τα άλλα τα επαγγέλματα, ας καθίσουμε λίγο και να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε και εμείς οι ίδιοι σαν γονείς, κατά πόσο εγώ πρέπει να μεταφέρω τις δικές μου προσδοκίες ή επιθυμίες στο μέλλον του παιδιού μου.
ή κατά πόσο πρέπει να σταθώ δίπλα του, όχι από πάνω του, δίπλα του, να τον βοηθήσω με σωστή πληροφόρηση και να τον βοηθήσω να επιλέξει αντικειμενικά. Γιατί ξέρετε πολλές φορές τι αγνοούμε. Εάν εγώ πω σήμερα σε ένα γονιό ότι ο κλάδος του UX design είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος ή ο κλάδος του fintech είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ενδεχομένως και να το πει το παιδί. Δεν χρειάζεται να το πει ο ειδικός σύμβουλος. Να το πει και το παιδί. Ενδεχομένως επειδή δεν το γνωρίζω τον κλάδο, να παραμείνω σε πιο παραδοσιακές επιλογές. Mm-hmm. Ο κάθε ένας από εμάς, αυτό θέλω να κρατήσουμε, ότι έχει μια γκάμα επιλογών που ταιριάζει με την προσωπικότητά του και μπορεί να βρει και μια πολύ καλή προοπτική στην αυριανή αγορά εργασίας. Mm-hmm. Σε όσους υποψήφιους δώσανε φέτος πανελλήνιες και σκέφτονται να ξαναδώσουν, κύριε Ταουσάνη, τι θα λέγατε σε αυτούς? Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, αν έχουν αποφασίσει και αν έχουν κατασταλάξει ότι όντως ο κλάδος που στοχεύσανε είναι ο κλάδος που πράγματι θα τους κάνει ευτυχισμένους και μετά πετυχημένους, θα ξανακάνουν την προσπάθεια. Αλλά να κάνουν και αυτά τα παιδιά ένα καλό μηχανογραφικό, να κάνουν το δεύτερο μηχανογραφικό που δικαιούνται να κάνουν οι Έλληνες υποψήφοι και το αγνοούν πάρα πολύ αυτό. Και να, από εκεί και πέρα, αφού δουν και τα αποτελέσματα από το μηχανογραφικό που θα καταθέσουν, αν δεν τους ικανοποιούν, να κάνουν αυτόν τον αγώνα, αυτή την προσπάθεια για να φτάσουν στον επιθυμητό του στόχο. Mm-hmm. Αναφορικά με τα, αν θα δίνατε κάποιες 2-3 συμβουλές έτσι, για μια ορθή συμπλήρωση μηχανογραφικού, τι θα λέγατε, κύριε Ταουσάνη, τι θα προτείνατε? Λοιπόν, πρώτο και βασικότερο, και ειδικά τη φετινή χρονιά, να ανοίξουμε την ψαλίδα των επιλογών και των τμήματων που θα δηλώσουμε. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως βαθμολογίας, θα δηλώσουμε και αρκετά τμήματα προς τα πάνω, όπως και αρκετά τμήματα προς τα κάτω, για να διασφαλίσουμε οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων. Δεύτερον, δεν επηρεαζόμαστε, δεν επιλέγουμε με βάση το μεταπτυχιακό ενός τμήματος. Είναι μια τάση που βλέπω πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει πολλά παιδιά. Δεν επιλέγουμε επειδή ένα τμήμα έχει καλό μεταπτυχιακό το ίδιο το τμήμα, γιατί μεταπτυχιακά μπορούμε να κάνουμε όπου θέλουμε. Τρίτον, αυτό που κοιτάμε είναι το τμήμα που θα επιλέξουμε, αν ανταποκρίνεται στον κλάδο που θέλουμε να ασχοληθούμε, και αν τα μαθήματα, όσο μπορώ να καταλάβω, είναι κοντά στα θέλω μας. Και τελευταίο, όπως λέει και πολύ σωστά και το Υπουργείο Παιδείας, στο δείγμα του μηχανογραφικού, αν θα το προσέξουν οι μαθητές, στο μηχανογραφικό μεταφέρουμε τις πραγματικές επιθυμίες μας. Όχι σε αύξουσα σειρά ή σε σειρά μορίων τα τμήματα. Εκφράζουμε τις πραγματικές μας επιθυμίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, θεωρείτε ότι θα ανοίξει τόσο πολύ η ψαλίδα, δεδομένου ότι πάρα πολλοί μαθητές, ειδικά στα μαθηματικά, την χημεία, την πληροφορική, τα αρχεία, δεν γράψαν καλά φέτος? Θα σας πω, και ας μου επιτραπεί έτσι λίγο μια εκτίμηση, ότι αυτό που βλέπω είναι ότι τα κεντρικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά θα κρατήσουν πολύ τις δυνάμεις ανεξαρτήτως της πτώσης των επιδόσεων. Δύσκολα θα φύγουν τα μεγάλα αστικά κέντρα τα παιδιά προς τα έξω, κάτι που μπορούσαν τα προηγούμενα χρόνια το κάνανε και μέσω κρίσης, θα το πω, θα τολμήσω να το πω. Φέτος βλέπω μια πολύ έντονη μεταστροφή στον τόπο διαμονής να δηλώνουμε σχολές, και από την άλλη, ενώ θα δούμε τα κεντρικά πανεπιστήμια να κρατάνε δυνάμεις, περιφερειακά πανεπιστήμια να δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις προς τα κάτω. Κύριε Ταουσάνη. Οπότε ας διασφαλίσουμε κάθε σενάριο. Λίγο χρόνο παραπάνω θα αφιερώσουμε. Δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Έτσι ακριβώς. Κύριε Ταουσάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά. Την Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου θα λάβει χώρα η Β' φάση εγγραφών στο πρώτο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι. Παράταση στις εγγραφές για το πρώτο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης έδωσε η Διεύθυνση του Σχολείου και έτσι οι μαθητές θα έχουν ακόμη 2 ημέρες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία. Μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και παιδιά που έχουν τελειώσει γενικό λύκειο, σε οποιοδήποτε τομέα θέλουν. Θα εγγραφούν στη Β' τάξη και θα παρακολουθήσουν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Για να γίνουν εγγραφές στο πρώτο ΕΠΑΛ, έχουν δοθεί δεύτερες προθεσμίες, 13 και 14 του μηνός, Δευτέρα 13 και 14.
μέχρι την 14 του μηνός. Οι προθεσμίες αυτές θα γίνουν, είναι τελευταίες, στη δεύτερη φάση των εγγραφών, και θα γίνουν οι εγγραφές αυτές από τους μαθητές, από τους ενδιαφερομένους, μέσα από το ίντερνετ, από το e-εγγραφές, με τα δικά τους προσωπικά στοιχεία και τα προσωπικά στοιχεία των κηδεμόνων τους. Όσον αφορά τις ειδικότητες, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μέσα από 11 συνολικά τομείς και να εξειδικευθούν, έχοντας άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ο μαθητής στον ΕΠΑΛ έχει πλέον την δυνατότητα να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και να περάσει στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να αποκτήσει ένα πτυχίο προθήποτης ειδικότητας εκείνος θέλει, να αποκτήσει απολυτήριο λυκείου, και επίσης να μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας και να δουλέψει απευθείας μετά το σχολείο. Οι ειδικότητες που έχουμε στα ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ μας, στο πρώτο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, είναι οι τομείς, καταρχήν είναι ο τομέας μηχανολογίας, με ειδικότητες τον τεχνικός φυσικού αερίου και θέρμανσης τεχνικός οχημάτων, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικός ψήξης και κλιματισμού, αερισμού και κλιματισμού. Επίσης, στον τομέα της ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού υπάρχουν ειδικότητες, ειδικός ηλεκτρολογίας, ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, που αφορά κυρίως hardware, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές οικιακές και λοιπά, και άλλα πράγματα. Ηλεκτρολόγος, ηλεκτρολογικά συστήματα, εγκαταστάσεις και δίκτυα, έχει να κάνει με ηλεκτρολογικά συστήματα και δίκτυα. Δομικών έργων, στον τομέα τεχνικών δομικών έργων, στον τομέα δομικών έργων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης έχουμε τον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, με το ειδικότητα γραφικών τεχνών. Και τέλος υπάρχει ο τομέας υγείας πρόνοιας και ευεξίας, με τρεις ειδικότητες, την ειδικότητα βοηθών φαρμακείου, την ειδικότητα αισθητικής τέχνης και την ειδικότητα κομμωτικής τέχνης. Ανάμεσα στους σταθμούς του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος North Junior U19 θα είναι και η Αλεξανδρούπολη. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, μία από τις ελάχιστες που δεν ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού, έρχεται στην πρωτεύουσα του Εύρου στις 10 με 12 Ιουλίου στον πολυχώρο Χάραμα στη Θάλασσα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 2003 και μετά. Ανάμεσα στους σταθμούς του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος North Junior Under 19 θα είναι και η Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη διοργάνωση, μία από τις ελάχιστες που δεν ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού, έρχεται στην πρωτεύουσα του Εύρου στις 10 με 12 Ιουλίου στον πολυχώρο Χάραμα στη Θάλασσα. Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά Beach Volley έχουν αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 2003 και μετά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior στην Αλεξανδρούπολη και στο Beach Bar Χάραμα. Φέτος, λόγω του κορονοϊού και όλων αυτών των καταστάσεων, μπορέσαμε και καταφέραμε να έχουμε αγωνιστική πράξη για τα αγόρια μας και για τα κορίτσια μας, ειδικά εδώ στην πόλη, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μετά από πολλές προσπάθειες και αγώνα, καταφέραμε να φέρουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εδώ με τη βοήθεια του Σπύρου Γκολίτση και του North Τουρνουά. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε ήδη συμμετοχή 12 αγοριών ομάδων και 10 ομάδων κοριτσιών, και πιστεύω ότι θα είναι μια διοργάνωση αντάξια των προσδοκιών, και σίγουρα το
Πάνω απ' όλα θα το χαρούν οι μικροί μας φίλοι που πραγματικά χρειάζονται παιχνίδια και χρειάζονται αγωνιστική κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο βράδυ.